Παρά τη βροχή, εκατοντάδες συμπολίτες έσπευσαν σήμερα το πρωί στον Άγιο Ανδρέα για να προσκυνήσουν. Κοινή ευχή όλων να ξεπεράσουμε τη δυσκολία της πανδημίας που έχει ανατρέψει τις ζωές μας. Μετά από ένα χρόνο και πανδημίας και που ήταν πέρυσι κλειστά, έτσι. Ναι, όλα ήταν κλειστά. Πείτε μου έτσι για την ημέρα ένα μήνυμα, τι θέλετε να πείτε. Να μας βοηθήσει ο Άγιος Ανδρέας να απαλλαγούμε από τον κορονοϊό. Βοήθειά μας. Ένα χρόνο μετά και παρότι λόγω της πανδημίας που ήταν πέρυσι κλειστά όλα. Σας πω κύριε, ο Άγιος και ο Χριστός και η Παναγίτσα είναι παντού. Δεν είναι ανάγκη να έρθεις εδώ να κουμπίσεις την εικόνα. Από μακριά μπορείς να ζητήσεις τη βοήθεια της. Και στις δύσκολες μέρες που περνάμε φαντάζομαι είναι ακόμα... Θεός μαζί μας. Και όλα αυτά γίνονται λόγω και ένα χρόνο μετά που ήμασταν κλειστοί, έτσι. Πέρυσι δεν είχε γιορτάσει ο Άγιος. Ναι βέβαια δεν είχε γιορτάσει. Υγεία έχουμε όλοι. Υγεία και καλύτερες μέρες. Και ένα χρόνο μετά την πανδημία που ήταν κλειστά πέρυσι δεν μπορούσαμε να το γιορτάσουμε, έτσι. Ακριβώς. Έχει ιδιαίτερο βαρύτα ημέρα. Εντάξει, μεγάλη μέρα για την Πάτρα. Φέτος η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί πανελλαδικά μέσω της τηλεόρασης του Best. Και αύριο η Εκκλησία αναμένεται να είναι γεμάτη με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όπως φάνηκε από την κίνηση σήμερα, η λαχτάρα των πατρινών να τιμήσουν τον πολιούχο τους ήταν μεγάλη. Παιδιά, βέβαια, δεν μας κρατάει τίποτα άλλο. Μας βοηθήσει και όλο τον κόσμο, τους αρρώστους. Και ένα χρόνο μετά, όπου πέρσι δεν γιορτάσαμε, αν θυμάστε. Όχι, βέβαια, και φέτος και πάλι καλά που μας αφήνουν να γιορτάσουμε. Τώρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς να προφυλαχτούμε, ο ένας με τον άλλον. Δεν γίνεται, πόσο άλλο πλέον